Καλησπέρα σας, κυρία Σιμισαρίδου. Καλησπέρα. Είναι τιμή μας που βρίσκεστε και χαρά μας που βρίσκετε σήμερα εδώ. Επίσης. Θέλαμε μια γενικότερη άποψη καταρχάς για την έκθεση βιβλίου. Έχετε ξανάρθει, είναι η πρώτη φορά. Έχω ξανάρθει φυσικά στην έκθεση βιβλίου. Φέτος ειδικά μου έκανε εντύπωση από το πρόγραμμα ο αριθμός των εκθετών. Εγώ είμαι εδώ πέρα κυρίως για το φεστιβάλ της μετάφρασης, παρόλο που έκανα μία βόλτα στην έκθεση και συνομίλησα και με κάποιους εκδοτικούς οίκους. Δεν ασχολούμαι με την λογοτεχνική μετάφραση. Ωστόσο, από ενδιαφέρον να δω κατά πόσο έχουμε ξένη λογοτεχνία που μεταφράζεται στα ελληνικά και κυρίως παιδικά βιβλία. Συνομίλησα με κάποιους εκδοτικούς οίκους και πήρα έτσι μια άποψη του κλίματος της έκθεσης. Είπατε ότι δεν μεταφράζετε λογοτεχνικά κείμενα. Όχι. Με τι κείμενα ασχολείστε? Ασχολούμαι κυρίως με τεχνικά κείμενα, δηλαδή εγχειρίδια χρήσης, λογισμικά, διάφορα προϊόντα, φαρμακευτικά, καλλυντικά κτλ. Με νομικά, οικονομικά και ιατρικά, ογνωματεύσεις. Μάλιστα, κάτι που φαντάζομαι θα απαιτεί άριστη γνώση ειδικού λεξιλογίου. Αυτό τώρα είναι ένα θέμα, απαιτεί, δεν θα έλεγα άριστη γνώση, όσο κυρίως ικανότητες ορολογικής τεκμηρίωσης. Ένας μεταφραστής, τελειώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ένα μεταπτυχιακό μετάφρασης, δεν μπορεί να είναι εξειδικευμένος σε τόσα πολλά αντικείμενα. Ίσως να μην μπορεί να είναι εξειδικευμένος ούτε σε ένα, εφόσον τα μεταπτυχιακά προγράμματα διαρκούν συνήθως ένα έτος. Μπαίνοντας στην αγορά εργασίας, ένας μεταφραστής καλείται να ανταποκριθεί σε πάρα πολλά αντικείμενα. Επομένως, αυτό που μπορεί να κάνει είναι να ψάχνει μόνος του για εργαλεία, τεχνολογικά κυρίως, που θα τον βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Στο να εξελίξει δηλαδή τις γνώσεις του, να αποκτήσει κάποια εξειδίκευση πάνω σε κάποια σε κάποιους θεματικούς τομείς. Και σε ποιες γλώσσες μεταφράζεται? Αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. Γενικότερα ήταν όνειρο ζωής σας να γίνετε μεταφράστη, να ασχοληθείτε με τη μετάφραση? Όχι. Ξεκίνησα στο τμήμα γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας και αν θυμάμαι καλά ήταν γύρω στο δεύτερο έτος που άρχισα να ενδιαφέρομαι για τη μετάφραση. Στα προηγούμενα έτη, ωστόσο, ήξερα ότι ήθελα να ασχοληθώ με κάτι άλλο πέρα από την διδακτική της γλώσσας. Και από το δεύτερο ή τρίτο έτος ξεκίνησα να παίρνω κυρίως μαθήματα μετάφρασης. Και από εκεί και πέρα, όταν τελείωσα το προπτυχιακό μου, έψαξα για προγράμματα αμιγώς στο αντικείμενο της μετάφρασης και αυτό ήταν το προπτυχιακό του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, το οποίο με οδήγησε στη συνέχεια στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Τι εικόνα είχατε για τη μετάφραση πρωτού ασχοληθείτε επαγγελματικά και τώρα που ασχολείστε επαγγελματικά, τι έχει αλλάξει? Πρωτού ασχοληθώ επαγγελματικά με τη μετάφραση, η εικόνα που είχα ήταν, φαντάζομαι, η εικόνα που έχουν όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές ανεξαρτήτως αντικειμένου, ότι αυτό που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια είναι, ας πούμε, ιδανικό. Μου άρεσε πάρα πολύ, καταρχάς, σαν αντικείμενο και γι' αυτό το επέλεξα. Το έβλεπα ρομαντικά από την άποψη της εξέλιξης των γνώσεών μου πάνω στις γλώσσες και των θεματικών τομέων με τα οποία θα είχα να ασχοληθώ. Στη συνέχεια, όταν βγήκα στην αγορά εργασίας, δούλεψα στην αρχή 2 χρόνια ως εσωτερική μεταφράστρια, σε γραφείο μεταφραστικό. Εκεί ακόμη τα πράγματα ήταν τότε και προ-κρίσης, ήταν ακόμα ικανοποιητικά. Δεν με ενδιαφέρε
σε εκείνο το στάδιο το οικονομικό θέμα. Με ενδιαφέρει να μαθαίνω, να εξελίσω τις γνώσεις μου και να εξειδικεύομαι πάνω στα αντικείμενα με τα οποία ασχολιόμουν. Στη συνέχεια, από το 2007 και μετά, όταν ασχολήθηκα με το επάγγελμα ως ελεύθερη επαγγελματίας, εκεί άρχισαν οι πρώτες απογοητεύσεις. Αρχικά, θα επαναλάβω, ήταν πάλι προ-κρίσης και ήμουν ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα της δουλειάς μου και οικονομικά πλέον, εφόσον ήμουν ελεύθερη επαγγελματίας. Σταδιακά άρχισα να βλέπω ότι καταρχάς ο κόσμος δεν γνωρίζει τι είναι η μετάφραση, τι δεξιότητες απαιτούνται, τι γνώσεις απαιτούνται. Το αντιμετώπιζαν σαν μία παροχή υπηρεσιών εύκολη και γρήγορη. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που έχω ακούσει και συνεχίζω να ακούω από πολλούς πελάτες, ότι έλα μωρέ, δεν είναι τίποτα, μια μεταφρασούλα, ακόμη και αν πρόκειται για εγχειρίδιο χρήσης 20.000 λέξεων. Αυτό είναι κυρίως που με πληγώνει, ας το πω έτσι, στο επάγγελμά μας, ότι δεν υπάρχει αναγνώριση από τον κόσμο. Και επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αναγνώριση, έχουν εισέλθει στο επάγγελμά μας και άνθρωποι που δεν έχουν πτυχίο μετάφρασης. Ακαδημαϊκά δηλαδή δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, έχουν απλώς ένα πτυχίο γλωσσομάθειας. Και πιστεύουν ότι αυτό αρκεί για να ακολουθήσουν το επάγγελμα του μεταφραστή. Και δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι βρίσκουν και πελάτες. Έχουν και πελάτες. Απευθύνονται άνθρωποι σε αυτό γιατί πιστεύουν ότι δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω από το να ξέρεις τη γλώσσα. Εσάς η μετάφραση τι σας προσφέρει, δηλαδή τι είναι αυτό που σας κάνει να απολαμβάνετε τη μετάφραση? Η εναλλαγή των θεματικών τομέων, ότι έχω να κάνω πολύ συχνά με διαφορετικά αντικείμενα, τα οποία θα πρέπει να ασχοληθώ με αυτά από την αρχή, γιατί είναι ένα άγνωστο πεδίο για μένα. Και με εξητάρει αυτό, το ότι έχω κάθε φορά να μάθω κάτι καινούριο. Αποκτώ δηλαδή και εγώ γνώσεις μέσα από τα κείμενα που έχω προς μετάφραση. Παρ' όλα αυτά ασχολείστε με συγκεκριμένους τομείς, ας πούμε, αναφέρετε τα νομικά κείμενα, mm-hmm. τα ιατρικά. Γιατί δεν ασχοληθήκατε με τη λογοτεχνική μετάφραση? Γιατί όταν ήμουν ακόμη στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, μας είχαν αποθαρρύνει κάπως για τη λογοτεχνική μετάφραση. Σε σχέση με τις οικονομικές απολαβές. Ένας λόγος ήταν αυτός, γιατί κακά τα ψέματα τη μετάφραση την κάνουμε για να ζήσουμε. Αυτό είναι το επάγγελμά μας. Δεν είναι παρέργο, δεν είναι χόμπι, δεν είναι μία σχολεία. Αλλά και επειδή με ενδιέφεραν κυρίως τα ειδικά κείμενα, τα τεχνικά. Άρα μόνο σας ενασχόλησε με μετάφραση, δεν... Δεν κάνω. Όχι. Αυτό είναι το βασικό μου επάγγελμα. Δεν έχω κάποιο άλλο δεύτερο επάγγελμα. Ή πρώτο. Δουλεύετε σαν ελεύθερη επαγγελματίας ή ανήκετε σε κάποιο σωματείο, σε κάποια... Εργάζομαι ως ελεύθερη επαγγελματίας από το 2007 και μετά και συνεργάζομαι με εταιρείες και με ιδιώτες. Είστε ικανοποιημένοι από τις απολαβές της μετάφρασης? Πλέον όχι. Πλέον όχι. Λόγω κρίσης. Σταδιακά άρχισα να απομακρύνομαι από τα μεταφραστικά γραφεία. Συνεχίζω να συνεργάζομαι με ένα μεταφραστικό γραφείο. Αλλά ωστόσο φρόντισα να έχω δικούς μου πελάτες, να δικτυωθώ δηλαδή με εταιρείες και με ιδιώτες. Γιατί δυστυχώς όταν συνεργάζεσαι με ένα μεταφραστικό γραφείο,
οι τιμές είναι πολύ χαμηλές, δεν ανταποκρίνονται δηλαδή στα έτη εκπαίδευσης, στις γνώσεις, στην εμπειρία. Επομένως, έχω αυτό τον κύκλο τον επαγγελματικό, ο οποίος δυστυχώς, τώρα πλέον και λόγω κρίσης, επειδή έχουν μειωθεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, τη μεταφράσεις να υπάρξουν για όλα. Επειδή το κάνετε και ως επάγγελμα, όταν παίρνετε ένα κείμενο, ποια συναισθήματα σας κατακλείζουν, δηλαδή φαντάζομαι επειδή είναι επαγγελματικό το όλο θέμα, υπάρχει κάποιο άγχος, κάποιο στρες. Αν είναι κείμενο με το οποίο έχω ξανασχοληθεί στο παρελθόν, όχι, δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο άγχος. Όταν είναι κείμενο με το οποίο ασχολούμαι για πρώτη φορά, για παράδειγμα, είχα πρόσφατα την εργασία ενός προπτυχιακού φοιτητή στην πυρηνική φυσική. Ναι, στην αρχή έχεις ένα άγχος αν θα μπορέσω να το κάνω. Στη συνέχεια όμως, λόγω εμπειρίας πολλών ετών πλέον, ξέρω ποιες είναι οι τεχνικές και ποια εργαλεία να χρησιμοποιήσω για να μπορέσω να ανταποκριθώ στη μετάφραση και να μπορέσω να βρω ορολογία. Και ποια είναι η σχέση με την επιμέλεια, τα κείμενα που μεταφράζεται επιμελούνται? Επιμέλεια, επειδή είμαι ελεύθερη επαγγελματίας, όταν έχω να παραδώσω ένα έργο, εγώ ίδια κάνω τη μετάφραση και κάνω και την επιμέλεια. Ναι. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι δυσκολίες της μετάφρασης στον δικό σας τομέα? Όταν λέτε δυσκολίες της μετάφρασης... Οι δυσκολίες μπορεί να υπάρχουν σε ένα κείμενο τεχνικό, ας πούμε, ένα κείμενο από τα είδη που μεταφράζετε εσείς. Οι δυσκολίες σε ένα τεχνικό κείμενο είναι, καταρχάς, το να βρεις την ορολογία. Κατά δεύτερον, για παράδειγμα, όταν μιλάμε για ιατρικά κείμενα, οι γιατροί χρησιμοποιούν πάρα πολλές συντομεύσεις. Εκεί βέβαια, πέραν του ίντερνετ που μπορείς να βρεις ορολογία και των έντυπων λεξικών, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν βοηθάνε τόσο, πρέπει σίγουρα να έχεις επαφή, επικοινωνία και με κάποιον επαγγελματία του είδους. Για να βρεις βοήθεια και απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Τα λεξικά, τα έντυπα δεν βοηθάνε? Όχι. Πλέον το έντυπο λεξικό δεν μπορεί να θεωρείται το πρωταρχικό εργαλείο ενός μεταφραστή. Τα θεωρείτε απαρχαιωμένα ή... Είναι απαρχαιωμένα. Ένα λεξικό, για να φτάσει να εκδοθεί, παίρνει τόσο πολύ χρόνο, που όταν πλέον θα φτάσει να εκδοθεί, μπορεί να περιέχει όρους που έχουν πέσει σε αχρηστία και σίγουρα δεν θα περιέχει νεολογισμούς. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση, το διαδίκτυο είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε ένα μεταφραστικό έργο, σε ένα ειδικό κείμενο. Το ίντερνετ και, όπως είπα, και φυσικά οι επαγγελματίες του τομέα. Είστε αισιόδοξοι για το μέλλον της μετάφρασης στην Ελλάδα? Πρόσφατα παρακολούθησα μία ημερίδα που έγινε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και εκεί το κλίμα ήταν αρκετά θετικό σε ό,τι αφορά την αναγνώριση και την εξέλιξη του επαγγέλματος. Ελπίζω μελλοντικά, σύντομα, να το επάγγελμα του μεταφραστή να τύχει της ανάλογης αναγνώρισης που του αξίζει. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και έναν καλό μέλλον στη μετάφραση. Επίσης. Και πολλές επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ.